Εγώ ήθελα να αναφερθώ καθόλου στο σημερινό παιχνίδι. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο πράγματα. Το ένα, επειδή είναι η πρώτη και τελευταία φορά ίσως που έρχομαι σε συνέντευξη τύπου, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο και ιδιαίτερα τα Bulldogs που ήταν πάντα μαζί μας μέσα και έξω, εντός και εκτός έδρας, και είναι οι μόνοι που τους δίνουμε το δικαίωμα να μας κριτικάρουν λίγο πιο αυστηρά από τους υπόλοιπους, γιατί το έχουν το δικαίωμα. Όπως μας έχουν δείξει μέσα στη χρονιά, αγαπούν περισσότερο από όλους μας την ομάδα και είναι πάντα δίπλα μας. Το δεύτερο έχει να κάνει με έναν άνθρωπο, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από την ήττα που κάναμε στην Αχαϊκή, μας αποκαλούσε γελίους και ξεφτύλες στην εκπομπή του. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετώ το ποδόσφαιρο, πάντα με τις πράξεις μου μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θέλω να με κρίνει ο καθένας και εμένα και ελπίζω και τα υπόλοιπα παιδιά να έχουν αυτή την άποψη. Δεν ξέρει κανένας από τα παιδιά τι θέλω να πω εγώ εδώ. Η δική μου η άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ότι είναι γελίος περισσότερο αυτός και ξεφτύλας, ο οποίος κάνει τα πάντα προκειμένου να κερδίσει 5 λεπτά δημοσιότητα στις αντρικές εκπομπές. Εσύ είσαι ικανοποιημένος από την παρουσία σου στην ομάδα. Δεν θα σου απαντήσω καθόλου. Σε παρακαλώ, δεν έχω να απολογηθώ σε σένα. Θα απολογηθώ σε κάποιον. Εγώ η δουλειά μου είναι μεγάλη να κάνω κριτική. Αν δεν σου αρέσει, να μάθει να βάζει γκολ και να νικάει η ομάδα. Ήρθε για να ανεβεί η ομάδα. Δεν ήρθε εδώ για να την βγάλει τελευταία. Άντε ρε μεγάλε τώρα. Άντε ρε υποκριτική σου, αλλά άντε ρε μεγάλε. Σε ξέρουμε ποιο είσαι. Σε ξέρουμε ποιο είσαι. Σε ξέρουμε. Ελπίζω να ξέρουν μια άλλη καλύτερα από σένα. Το ότι έχει μια εκπομπή δεν σου δίνει αυτό το δικαίωμα να βγει και να βρει σε εμά. Μπορεί να μα κερδίσει ένα αγωνιστικό. Δεν παίρνει τίποτα. Όταν λε και εσύ, αυτή είναι η ίδια αγωνιστική. Ξέρω πράγματα, ρε μεγάλε, εγώ δεν μιλάω. Πε τα. Θα τα πω και στην εκπομπή μου. Έλα, κάτσε δίπλα μου. Δεν καταλαβαίνω να κάτσε δίπλα μου. Εντάξει, μην κάνει κάτι απέναντι και πε. Ο καθένα είναι παράδειγμα, όχι σε σένα. Κάτσε να κάτσε. Πώ θα παρακάτσε. Δεν έχει δικαίωμα να κάτσε. Δεν έχει δικαίωμα. Αν βρει το αρχικό τη ομάδα, δεν θα ξαναβρει. Δεν θα ξαναβρει. Μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε κριτική αφορά το ποδόσφαιρο. Είπαμε έτσι να κατήσω. Έμεσα λες. Για σένα είπα. Αναφέρει σε 1002. Είπα που είσαι. Αυτά τα μαγαζιά που εσύ μοιρονέβεσαι για να φτιάξει. Τα έχω τα μηνύματα. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Από αυτά τα μαγαζιά τρώνε πάνω από 20 άτομα. Μπράβο. Εσύ έλα να με κρίνεις σε αυτό. Μην με κρίνει. Κρίνε με για το ποδόσφαιρο, κρίνε με για ό,τι θες. Όταν αποκαλείς σε μένα γελίο και ξεφτύλα. Τώρα μην μιλάμε, δεν είμαστε παιδιά. Προσωπικά σε ένα μίτσα. Σε φτύλες και γυρίζει. Όταν σε αποθεώνουμε, ποιος έκασε το πέρα. Όταν σε αποθεώνουμε, ποιος έκασε το πέρα. Δεν είπα για σένα, δεν είπα για σένα. Για μένα. Δεν είπα για σένα. Τελείωσε, δεν λέω τίποτα. Ξέρω γιατί είπα. Τι δεν θέλω να πω γιατί είναι σε άλλο τύπο. Διάφοροι. Γιατί εννοώ γελίες και ξεφτύλες. Ούτε καν αγωνιστικά δεν αναφέρομαι. Ούτε καν αγωνιστικά. Δεν ήθελα κανένα. Για πράγματα που κάνουν στου παίκτε και γίνανε την εβδομάδα που έχει. Δεν μιλάω για αυτέ τι ομάδε, δεν είναι γελίοι και ξεφτύλε. Όχι, άμα έχει κάνει καταγγελία ποιο είναι. Να την κάνω. Δεν μπορεί να κάνει γελίοι. Κάτι που καλά κάνει ο Χρήστο. Θε να την κάνω. Ναι, κάνει καταγγελία ποιο είναι. Ναι, επώνυμα. Ένα, δύο, τρία. Έτσι, μπράβο, βάλει την καταγγελία. Όχι γενικά. Εγώ στο ξαναλέω. Όχι, δεν θα σε σεβαστώ, θα έπρεπε να με σέβεσαι. Δεν σε αναφέρεται σε σένα. Δεν αναφέρεται. Αυτό που πρέπει να κάνει. Αν έχει μια καταγγελία, σε θεωρώ. Δεν έχω καμία. Ωραία, αν αναφέρεσαι κάποιο, κάνει καταγγελία, ο γενικό. Αλλά αυτό που λέει θα τα στηρίζει, το κάνει δεύτερη φορά. Δεν στηρίζει. Αλλά όταν το λε γενικό. Θα τα στηρίξω άλλο, φίλε μου, όλα. Όλα τα στηρίζω. Εκεί κρύψουν όλα τα χρόνια που πει, πα σε ποτήρια κάνω τη δουλειά. Μόνο ένα μου δουλειά είναι αυτή. Έτσι πω εκεί μα έχετε φτάσει. Λέω γελάμε. Εκεί μα έχετε φτάσει. Να χάνε τα πρώτα χωριά τη Μεσσηνία. Εντάξει. Εγώ αυτό εντάξει, αν σε παρακαλώ, με κρίσει εμένα. Είναι στον κόσμο. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ να. Δεν λέω τώρα. Να μιλήσουμε με παιχταράδε, να μιλήσουμε με σένα τώρα. Τάιντε τώρα. Διέλυσε την καλαμάτα να. Κόουτ.